Ο τρόπος που θα συντηρηθεί, διατηρηθεί και αναδειχθεί το κάστρο του νησιού μας για να αποτελέσει και στη σημερινή εποχή δείγμα πολιτισμού και ιστορίας, συνδεδεμένο με το κέντρο της πόλης, αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης που διαχειρίζονται αυτή τη σχολική χρονιά οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Το project έχει τίτλο Το κάστρο στο νησό της πόλης και οι μαθητές, μετά την επίσκεψή τους στις τοπικές αρχές και τους αρχαιολόγους, επισκέφθηκαν το χώρο. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, οι μαθητές μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή τους, Νίκο Γράμψα, επισκέφθηκαν το κάστρο που ξεναγήθηκαν και έβαλαν κάθε πληροφορία που θα αξιοποιήσουν προκειμένου να φέρουν σε πέρα στην εργασία τους που θα παρουσιαστεί επίσημα τον ερχόμενο Απρίλιο. Ήρθαμε να αποτυπώσουμε σήμερα προβλήματα και την έκταση του κάστρου. Πολλά παιδιά δεν είχαν ξανάρθει. Τον χώρο, επίσκεψη δηλαδή γνωριμίας και συζήτηση με τον κύριο Κόμη για τους χώρους, τη χρήση και τις καταστάσεις γενικά εδώ. Είναι το επόμενο βήμα μετά την επίσκεψη που είχατε πρόσφατα στον Δήμαρχο και στον Αντιπεριφερειάρχη? Ναι, εκεί έγιναν δύο επισκέψεις. Είχαμε και στο Βυζαντινό Μουσείο μια επίσκεψη. Μιλήσαμε με την αρχαιολόγο, την κυρία Νικολιά, και έχουμε και συνέχεια. Αυτό αφορά τους μαθητές. Εγώ απλώς καθοδηγώ την εργασία τους. Οι μαθητές θα πρέπει να την εκπονήσουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Οι μαθητές διαπίστωσαν έλλειψη συγκοινωνίας, φωτισμού και καθαριότητας που χρειάζεται άμεσα, αλλά και το πρόβλημα της υδροδότησης, της φύλαξης και της έλλειψης προσβασιμότητας. Για το κάστρο, ότι είναι πολύ ανεκμετάλλευτο, δηλαδή δεν το έχουν κάνει μια διατήρηση, έτσι. Τα δέντρα είναι έτοιμα να σπάσουν και μερικά τείχη. Και θα έπρεπε να τα φτιάξουν αυτά. Το project που κάνουμε φέτος δεν είναι δύσκολο. Ίσα-ίσα είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα για το κάστρο που λίγοι από εμάς γνωρίζαμε. Θέλει όμως συνέπεια, ομαδικότητα και καλή δουλειά. Πότε θα είναι έτοιμο το project το οποίο φτιάχνετε? Πιστεύουμε ότι γύρω στο Πάσχα περίπου θα είναι έτοιμο. Σας πρέπει να αναφερθεί ότι τα κτίρια είναι πολύ, δεν είναι καλά διαμορφωμένα. Θέλουν μια παραπάνω συντήρηση, διότι είναι επίφοβο να πέσουν. Και αυτό, εντάξει, δεν είναι τόσο καλό για τη Ζάκυνθο, που αυτό το κάστρο πρέπει να εκμεταλλευτεί, διότι είναι αρχαιολογικός χώρος και πρέπει όλοι να το προσέχουμε. Λόγω έλλειψης προσωπικού, το κάστρο κλείνει το απόγευμα. Είναι κόσμος που νομίζει ότι είναι κλειστό εντελώς το κάστρο και δεν το επισκέφτεται. Και επίσης υπάρχουν φθορές και κλοπές στο κάστρο λόγω έλλειψης προσωπικού, γιατί με ένα άτομο, δύο, δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες. Είδαμε προηγουμένως και τον καθηγητή που κρατούσε τα φουσάκια από τους κυνηγούς. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε και μια κλοπή αυτές τις μέρες. Στο χώρο που είναι η πυρηταποθήκη, είχαν στην αριστερή πλευρά είχαν σπάσει μια πόρτα. Και εντάξει, δεν είχαν κλέψει τίποτα, αλλά είναι ντροπή για αυτούς που το κάνουν αυτό, δηλαδή να καταστρέφουν οι ίδιοι την πολιτιστική τους κληρονομιά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φωτισμός, εγώ κατά τη γνώμη μου, για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει καταρχήν συντήρηση στα εξωτερικά τείχη της πόλης, του κάστρου, συγγνώμη. Αφού βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποιες πολεμίστρες είναι έτοιμες να πέσουν, κάποιες από τις φυλακές είναι έτοιμες να πέσουν, υπάρχουν τέτοια προβλήματα σοβαρά, πιστεύω πως εν μέρη πρέπει να βγάλουμε λίγο στην άκρη το φωτισμό και να κάνουμε τη συντήρηση που πρέπει στο κάστρο. Καλό, όσον αφορά το νερό στο κάστρο, είχαμε μάθει από τον κύριο Μποζίκη, τον δήμαρχο, ότι του είχαμε πει ότι υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης, δεν έχουν νερό, και μας είπε ότι δεν είναι κάτι το σημαντικό, ότι μπορεί να γεμίζει τις δεξαμενές. Οι δεξαμενές, όπως πληροφορηθήκαμε, γεμίζονται, υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού, αλλά αυτό γίνεται το βράδυ. Το πρωί το νερό πηγαίνει σε άλλα μέρη της Μπόχαλης και δεν έχει τη δυνατότητα να καταναλωτηθεί από το κάστρο. Ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία από την πόλη, μικρό λεωφορείο που να φέρνει κόσμο πάνω στην Μπόχαλη. Θα πρέπει να μπει ένα μικρό λεωφορείο από το χτέλ ή ακόμα και ένα τρενάκι θα μπορούσε. Γιατί πολλοί κόσμος θέλει να επισκεφτεί το κάστρο και δεν έχει τη δυνατότητα. Το αναψυκτήριο του κάστρου είναι, όπως είπαμε, είναι ψηλά. Δεν λειτουργεί, διότι τώρα, ας πούμε, το επισκεφτήκαμε. Και όταν, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει, εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε να είναι λίγο ενδιάμεσα, ας πούμε, στο κάστρο κάπου, διότι, ας πούμε, κάποιοι δεν φτάνουν μέχρι πάνω-πάνω στο κάστρο ώστε να μπορούν να κάτσουν και στην καφετέρια. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο κύριος Γράψας είναι ότι οι εικόνες που είδαν μόνο θυμό και ντροπή μπορεί να προκαλέσουν, ειδικά στους μαθητές που φέρονται διατεθειμένοι να ψάξουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η απαξίωση της πολιτείας για τα μνημεία της. Δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες επίσης, παρά μόνο στα πρώτα 10 μέτρα. Γι' αυτό και όλα τα άλλα που λένε εδώ οι μαθητές και διαπιστώσαμε και για μένα προσωπικά είναι απαράδεκτα, αφού
σήμερα είπαμε να κάνουμε μια επίσκεψη σαν εκδρομή στο κάστρο και μας έπιασε και λίγο θυμός. Δηλαδή, εννοώ, δεν μπορεί να πληρώνεις φόρους και να αισθάνεσαι ντροπή. Δηλαδή, σε μια χώρα που σου λέει πλήρωσε, θα πρέπει να είσαι περήφανος όταν πληρώνεις. Λοιπόν, έτσι εγώ σκέφτομαι τι πληρώνω, τι πληρώνουμε για την ντροπή που αισθανόμαστε όταν μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κομμάτι της χώρας μας. Είναι καιρός να ενδιαφερόμαστε εμείς για τη χώρα μας οι ίδιοι και από ό,τι φαίνεται οι μαθητές είναι διατεθειμένοι να ψάξουν ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το κράτος.